Σήμερα όμως, φίλες και φίλοι, δεν γίνεται αν στις 8 Ιουλίου θα έχουμε σοσιαλισμό. Σε ένα γενικότερα αρνητικό συσχετισμό, σε μια τάση αποστράτευσης και συντηρητικοποίησης που εκφράστηκε και στις τελευταίες εκλογές με τα ποσοστά που πήραν τα διάφορα κόμματα. Αυτό που είναι το κύριο για τα λαϊκά συμφέροντα είναι το πόσο δυνατό θα είναι το ΚΚΕ. Για να αντιπαλέψει τα μέτρα που έτσι κι αλλιώς θα έρθουν, για να οργανώσει τους αγώνες και την αντίσταση των εργαζομένων, για να συσπηρώσει και να μαζικοποιήσει το κίνημα. Για να αποκαλύπτει στο λαό τους σχεδιασμούς και όλα αυτά που προωθούνται στη Βουλή και στα όποια κέντρα αποφάσεων, για να καταθέτει όμως σχέδια του σκοπιά των συμφερόντων των εργαζομένων, να μεταφέρει τις προτάσεις των εργαζομένων στη Βουλή. Για να ξανασταθεί το κίνημα στα πόδια του, να αλλάξει ο συσχετισμός, να υποδομηθεί η κοινωνική συμμαχία που θα έχει τη δύναμη να επιβάλλει τις δικές της λύσεις σε οικονομία και κοινωνία. Όλη και όλη η βασική διαφορά λοιπόν των βασικών διεκδικητών της διακυβέρνησης και με βάση αυτό κάνουν το λαό να τους επιλέξει είναι η διαφορετική δοσολογία μέτρων λιτότητας. Η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει, όποια και αν είναι, θα προωθήσει μεγαλύτερη ελαστικοποίηση της εργασίας, δουλειά μέχρι τα βαθιά κεράματα, περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας, πληστηριασμούς λαϊκών κατοικιών, σιωπή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς, νέα προνόμια για το κεφάλι. Η λογική που προβάλλουν και καλούν το λαό να αποδεχτεί είναι να κάνουμε υπομονή, να μπουκώσουμε κέρδη καπιταλιστές, μήπως περισσέψει και για μας κανένα ξύπνο. Με τον ίδιο σκοπό, δηλαδή αυτόν της ενίσχυσης των συμφερόντων του κεφαλαίου, δεν διστάζουν να πλέξουν πιο βαθιά τη χώρα μας στους ενεργειακούς ανταγωνισμούς στην περιοχή, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην προώθηση των αμερικανοαμερικών σχεδιασμών. Τέτοιας έμπνευσης είναι και η Συμφωνία των Πρεσπών που προώθησε ο ΣΥΡΙΖΑ και που η Νέα Δημοκρατία καμώνεται ότι έχει αντιρρήσει. Το κόμμα μας προειδοποιεί συνεχώς ότι αυτή η πολιτική εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για το Αιγαίο, για το Κυπριακό, για όλη την περιοχή, με πιο γενικευμένες πολεμικές σειράξεις στο μέλλον. Άλλωστε, ο ρόλος του καλού παιδιού των υπεριαλιστών δεν εξασφάλισε ούτε πρόκειται να εξασφαλίσει στο μέλλον τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Και αυτό το ρόλο τον έπαιξε Νέα Δημοκρατία Πασόκ παλιότερα, τα ίδια έκανε και ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια. Κοντολογείς, φίλες και φίλοι, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΚΙΝΑΛ έχουν διάφορες παραλλαγές του ίδιου αντιλαϊκού αντιδραστικού σχεδίου. Στα προγράμματα όλων εμφανίζονται οι εφαρμοστικοί νόμοι των τριών μνημονίων που ψήφισαν και εφάρμοσαν μέχρι τώρα, τα μνημόνια διαρκείας και οι μηχανισμοί εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060, οι απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου που βαφτίζονται μεταρρυθμίσεις για να είναι πιο εύκολες, οι επικίνδυνες δεσμεύσεις με τη συμμετοχή της χώρας μας σε υπεριαλιστικούς οργανισμούς όπως είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.